Βρυξέλλες από το Βληκτό Γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου. 19η αγωνιστική από τον δεύτερο όμιλο της Master. Οι Gangsters στην δεύτερη θέση φιλοκινούν τους Brother Bichters και βρίσκονται στην 6η. 14-2 το ρεκόρ της ομάδας του coach Βρύλη Κιλιαχρή. Το 9 το ρεκόρ των Brother Bichters, οι οποίοι θα έχουν και την πρώτη κατοχή. Στην τελευταία αγωνιστική η Moon υπήρξαν από τους Harlems με 59-67, ενώ από την και οι Gangsters ήρθαν με επεισοδιακό τρόπο από την ίδια μάνα στο κάρβουνο, τριποτάκι πόνο του ματ. Ο Πιστέφος πάρει στο σκορ 0-2. Λάιος σου για 2 μέσα και αυτό. Τα 2-23. Ναι, σπαράζει στο σχήμα του ματ. Διατρέψει ξανά κοντό αυτή τη φορά, ευτυχικό rebound, την μπάλα ξανά έρχεται στον Ζώτο. Ζώτος ξανά για 3. Αυτή τώρα εξάδα μαχαιρισμένη, εξάδα και για τις σπουδέ και οι δύο ομάδες νομίζω ότι μέσα σε πολλά σημαντικά διάφορες μέσα από το τριποντάκι. Λίγο παραπάνω ενδιαφέρον να έχουν οι Gangsters. Μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες να περάσουν πρώτοι. Λογικά πρέπει να γίνει κάποια ακόμα έτος του Black Mamba. Δεύτερη πάση του Λάιου 4-5. Ιντριάδης Παραστονουζότητα και από εκεί στον Πολυχρονόπουλο, ποιος πέρασε με τον Μαρκόπουλο deflection. 4 δεύτερα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Την Τριάδης προσθήθηκε, πέρασε, το έχισε με ταμπλό rebound ο Βασίλης ο Λάιος. Καραμποίκης Κόπουλος για 3 παστοχό. Σιάτσιο στον πρώτο γύρο Γιάννης τους είχαν νικήσει με μεγάλη διαφορά 52-84 από το βλέπω. Λέξον ξανά Στέβος στην κορυφή, 4 δεύτερα, δύσκολο τρίποντο, μέσα και αυτό. Πρώτος τριποντάκι του Πολυχρονόπουλου, 4-8, η απάντηση είναι κατευθείαν από τον Τσιάτσικο. Διαδίδαμε το σουτ του. Τεράκι κοντό μετά και το μπαλόν πίλτσι Καραμπόκης μόνος, γιατί θα δουν πέναλτι ούτε τώρα όπως βλέπω μέσα και έτσι που τώρα είναι ισορροπημένες παρά τις απουσίες σαν θέσεις μιλάω. Ένα συνόδιο Brother Bichters, αλλά δεν έχω και εγώ νομίζω. Αν όχι πρώτη φορά που κάνω δεύτερη. Εντάξει, έκανα και τα αφαιρτός, οπότε κάτι ψηλό ξέρω. Αστική προσπάθεια, rebound και προεγουδέσεις ευθυνδιασμού για τους λευκούς. Καραμποίκης, βγάζει ωραία πάση στον Λάιο. Για 2, αστοχό. Rebound ο Δημητριάδης. Για 3 από την κορυφή, αυτό το shoot rebound ο Τσιάτσιος. Ευκαιρία να εξαφανίσει το μάτι του Gangsters 6-8. Αραμποϊκής, χαμηλά η μπαλά. Ο Τσιμίνης βλέπει το κόψιμο, περνάει την μπαλά στον Τσιάτσιο, αλλά βουτάει και κλέβει ο Δημητριάδης. Ωραία ποτίτσα. Ο Δημητριόπουλος πέρασε, κέρδισε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Και η εμβολία με στο τρίποντο. Ο Λιβρονόπουλος πλέον έχει ένα τριποντάκι και ένα γκολ φάουλ τώρα και η διαφορά στους 5. Καραμποϊκής. Ο Κόμπλος προστήθηκε, ένα step back για 2 κοντό, rebound αμυντικό του Πίλτσι. Ωραία σταυροκίνη. Ένας προς τα μέτρα και έτσι το φάουλ του Μαρκόπουλο. Πρώτο των Gangsters, μάλλον δεύτερο, προηγήθηκε το goal foul. Στον αφορά του baseline, ο Δημητριάδης στη γωνία, η μπαλά του Διατρής, άκουσε το πιστεύως, επιθετικό rebound, ούτε ο Πίλτσις με follow ο Πολυχρονόπουλος. Όμως δώσει το πόντος στο μάτι. Δύο έχει πιστεύως, τρεις έχει ο Ζώτος, από την άλλη τέτοια του Βασίλης Σολάγιος και δύο από τον Τσιάσιο. Και τώρα την μπάλα θα τη σπάσει στη γωνία, ας πώσει ξανά ο Καραμποϊκής, rebound από τον Ζώτο. Για τρεις ξανά, κοντό αυτό η μία, μπάλα εκτός, κατοχή στους λευκούς. Κόπουλος προς τα μέσα και τώρα για τις ένας αντίρρενός πέρασε δύσκολη προσπάθεια, φάουλ και δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Με τον Δημητριάδη, και στο μάτς. Στο 15 για πρώτη φορά, κοντά σε διψήφια διαφορά η Μόου, φάουλ. Πρώτα τώρα και από αυτούς. Παραμένει για τους Gangsters. Αναφορά από το πλάι. Μαρκόπουλος πάρει ένα screen, θα περάσει στα δεξιά, δύσκολη πασάτη για να περάσει στο πλάιο. 4 λεπτά στο ρολόι, 3 τα φόρτ των Gangsters, ένα μόλις των Brother Bichters. Και αν εδώ στο ρόλο παίρνουν για πρώτη φορά ψήφια διαφορά στο σκορ. Για 3 από τους 45, ποτέ το σιούτ, rebound από τον Πιστεύω, δεν καταφέρει να σώσει. 3-2 Μαρκόπουλος από αριστερά, πέρασε, δεν κέρδισε κάτι. Ράνεν κάνει και το μάθει, Μητριάδης βάζει φρενό και καλά κάνει νομίζω. Έπασα από τη γωνία, ούτε αυτό. 3-2 ξανά. Λάιος περνάει από το κέντρο, κέρδισε χώρο με το κορμί του, αλλά στόχισε, πυροίδια στο rebound και έβαλε την μπάλα στο καλάθι με την δεύτερη. Έκτος κόμπος του Μπιλ, το 15. Πίτσις. Σόκτος ο χρόνος τελειώνει, 5 δεύτερα απομένουν. Πάρα στον Δημητριάδη για 3 εκείνος. Καλία μου να σκιάψει. 3 λεπτά ακριβώς στον Πιτρινόπινακα του Αγίου Νικολάου. Κάποιος πέρασε, στάθηκε, έβαλε με ταμπλό, παλικαρίζει τα λάθη, διαφορά στους 5, time out από τους MOV. Στροφή με το time out, 10-15. Οι Gangsters νομίζω μέχρι στιγμής στηρίζονται αρκετά στο mid range του Βασίλη του Λάιου. Ποιος έχει 6 από τους 10 πόντους, τριβοντάκι από τον Δημητρέαντη ξανά. Πέμπτος τριβοντο στο μάτσο, διαφορά ξανά στο 8. Μακόπουλος πέρασε, δύσκολο layup, άστοχο. Round από τον Πιστεύω, παρά στον Πίλτσι. Πίλτσι σκορτά μέσα, πολύ καλή άμυνα του Σκιάτσιου. Τρέχουν ξανά οι Gangsters. Λάιος περνάει, αλλά αυτοί πολλά χαμένα, εύκολα λέει από τον εφηδιασμό με τους στιγμής για τους λευκούς. Το αντίθετο στην άλλη για τους Gangsters είναι αρκετά εύκολα τελικά, έτσι από τα 6 και 75. Αυτό τώρα πιστεύω ο στάτος δεν είναι κάτι το αξιοσημείο, το έχουμε πετύχει ήδη 1, 2, 3 τριποντακιά. Δεν το λες και άσχημα, καλά στο Καραμπόικι. Μπαίνει και αυτός στον χώρο, 1,5 λεπτό. Στη γωνία έβαλα 3, ο Λιχονόπουλος άστοχος, λοιπόν, ο Μπίλ κατεβάζει ο Τσιάτιος. 12-18. Αρκετά, φάουλ έχουν να δώσουν. Μπράβο, θα κάνουμε τον πρώτο τώρα. Δύο στον καταφάλου του, από την άλλη, ακόμα ένα έχουν να δώσουν οι Gangsters. 4 ο Χρυσονίδης, ο Καραμποϊκής μέσα. Χρειαζόμαστε έξω ο Δημητριάδης για Gangsters και Brother Bichters αντίστοιχα. Στο κύπτο η Τσιάτσιου κατεβάζει και θέλει ο Πολυχρονόπουλος. Καλή άμυνα, αλλά με φάουλ. Αλλά έξι το χρόνο για να κόψει τον εφοδιασμό. Ήταν βέβαια το τελευταίο που πάνε να δώσουν τη λευκή. Έστω ο Γαλάδι από μέση απόδοση στην πρώτη πόντη του Λεποντενόπουλο. Νομίζω και οι 6 έχουν σκοράρει Μπραζέρς. Πάλι πάνω στον Τσιάτσιο. Να φοράω την baseline. Μαρκόπουλος ξεμακαρίστηκε, σηκώθηκε, αλλά αυτό είχε ακόμα ένα θετικό. Νομίζω είναι το δεύτερο του Λαϊού, του Βασίλη. Μπαλά έξω στον έκτερο. Κόπουλος σκόνεται για 3. Λεβάνεται σχετικό, καλάθι και φάουλ. Μέσα και η βολή 15, 20, 14,9, όλα για τους Brazzers. Έτσι, πιστεύω ψηλά, Πολυχρονόπουλος πάει την παραστονιζόντο για 3 εκείνος, άστοχος, ένα λεπτό της περίοδου, 15-20. Δεύτερο δεκαλύτερο στον Αγιονικό Λαό, 15-20 το σκορ. 9 η πόλη του Βασίλη του Λάιου, από την άλλη 8 η πόλη του Πολυχρονόπουλου, οι δύο high scorers μέχρι στιγμής. Αυτό το πρώτο shoot. Κατεβάζει ο Πίλτσης. Πρώτος με χαντό, μετά από 2, πιέζεται και αφήνει την μπάλα ξανά στον Πίλτσι. Πήρε στο λοπός, έχει με πλάτη, βίζει χώρο, γυρνάει και αστοχή. Πρώτη πόντη στη δεύτερη περίοδο, η διαφορά 7. Bichters. Ja, Chris. Decapou e conseguiu fortalecer o tanque. Αυτόν τον πρώτο. Φάουλα στον Γιώργο τον Λάιο. Πίλτσις δώσωσε μεγάλη και πήρε. Μαρκόπουλος μακάρι, μάρτες πολύ δύσκολη αποστολή του ζώτου σήμερα. Μακάρι Μαρκόπουλος για 40 λεπτά. Δεν είναι σκέφτολο, παλικαρί στο καλάθι από τον Γενόπουλο. Και από το μάτς σταθερά σε θέση οδηγού ημόβου. Άστο πρωτοψιάτσιος. Ζώτος αξιοποιήσει τον Πίλτσι. Πίσω από τα αριστερά, φεύγει αλλά και αυτός μια τελευταία στιγμή νομίζω καλά πτωχόν του Τσιάτσικη. Συνεχόμενο στους πόντους γρήγορα τουλάχιστον νομίζω έχουν αφήσει, έχουν μάλλον παίξει ελαφρώς λίγο πιο ανοιχτή άμυνα κατά τα δεδομένα τους, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό, αλλά συνήθως είναι κάτω από τους 20 πόντους παθητικό στο πρώτο δεκάλεπτο, συνήθως μέσα και εμβολία από τον Λυσιάτσιο. Και το δεύτερο πολύ βασικό νομίζω είναι ότι έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες εύκολες στον εφηδιασμό. Θα είναι αρκετά πιο αποτελεσματικοί οι Μπραζέρς. Φάουλ του Τσιάτσιου. Μπαλά στον Δημητριάδη για τρίστο σουτ. Άστοχο rebound του Αφοξελίδης. Τσιάτσιος τρέχει, βρίσκει τον Βασίλη τον Λάιο μέχρι μέσα, εκείνος μπλοκ του Πίλτσι. Μοιρασμένο είναι το πρωτοδίλεπτο. Άφησε την μπάλα πίσω του, είναι ωραίο στυλ. Έχουμε φάουλ, επιθετικό από τον Πολυχρονόπουλο. Time out, οι Gangsters. Συνέχεια στο μάτς, 7:42 στο ρολόι, 21-24 μειώνουν στους 3 οι Gangsters. Είναι σταθερά από κοντά, Καραμπούκης για 3. Rebound ο Δημητριάδης, κατεβάζει ο ίδιος. 5 γρήγορα ριμπόντια από τη μία από τον Κιάτσιο, 2 ριμπόντια από τον Δημητριάδη και 2 από τον Γενόπουλο. Χαμηλά η μπαλά, Δημητριάδης για 2, αστοχή. Κατεβάζει ο Κιάτσιος. Καραμποίκης μόνος από την γωνία. Σηκώθηκε όρθιος και Χρήση, κατούξε ο Νίκος, πάνω το κοντάκι του Χρήστου. Νόπουλος φάουλ του Μαρκόπουλου. Δεύτερο. 24 όλα. Κλέβει, Καραμπουίκης τρέχει, πάει σε έναν αντιρενός, καθαρή για τον Πολυχρονόπουλου, Ξενίδης, Λάιος, περνάει προς τα μέσα και κερδίζει τις δύο βολές. Ζώτος η μπάλα ζώντας για 3 μέσα. Τριποντάκι πρώτο στη δεύτερη περίοδο και για τους Μόβ. Προβάδισμα ξανά για εκείνους, 26-27. Πάουν χαμηλά. Κουσικά το σκορ 3-4 φάουλ. Οι Μπράζες δεν έχουν άλλο να δώσουν. Ο Σερνόπουλος αφήνει στον Δημητριάδη, πίνει από τον Πίλτσι, μπάλα έξω, τρικλεύει και τρέχει ο Λάιος. Μόνος του ο Βασίλης, λάθη, Γιώργος Διαθόλου με τον 21. Χρήστος του πιστεύου, άφησε εδώ rebound, Καραμπουέκης, φάουλ, όχι βήματα. Διορθώνω. Γραφρά ότι baseline, Ζώστος για 3, μέσα και αυτό. Δεύτερο γρυμποντάκι του. Τελείτα συνολικά νομίζω πήγαμε ποιος είναι. Παλικαρίσιο 28-30. Ρίξης πάει με τα όλα, αλλά δεν κερδίζει κάτι. Χρονόπουλος 9 δεύτερα ξενίζει στο μακαριμά, τον πιέζει ψηλά. Ο Χρονόπουλος προσπείται, περνάει, πάει μέχρι μέσα, αλλά αστοχή. Rebound από τον Λάιο. Χρονόπουλος Καραμποίκης δίστασε, το πήρε σε δεύτερο χρόνο και το έβαλε. Δεύτερο ριμποντάκι του Χρήστου. Είναι να μην πάρει ρυθμό ο Καραμπούκης, και βάζει πολύ δύσκολα τον σταματάρ. Πίλτσις παίζει με πλάτη και ο Λάιος πάνω του, Πίλτσις γύρισε αλλά αστόχησε. Μαρκόπουλος φάουλ, πέμπτο, βολές για εκείνον. Ατιός έχει ο Μαρκόπουλος. Έχει πλέον 5 ποντούς στο μάτς, 3,5 λεπτά. Πέρασε η μπαλά, Ζώτος κι αυτό. Όχι, μπαλά στον Λάιο. Βάζει ο Βασιλής, αφήνει την μπαλά στον Αφοξενίδη. Για τρεις θα τσιάτζουν, τον μπήκε σε μαρκέ. Ακόμα ένα επιθυμικό rebound. Καραμποϊκής, Γιάτσιος πέρασε, κέρδισε το φάουλ. Έβαλε εκεί πολύ, έξυπνο τα χέρια του. Πάλα έξω. Ο Πολυχρονόπουλος σπάει την μπάλα αυτόν, πιστεύω, για τρεις εκείνος, μέσα και νομίζω οι Brother Bichters έχουν επιλέξει το σούτ από την περιφέρεια σαν βασικό του επιθετικό όπλο και έχουν δικαιωθεί μέχρι στιγμής. Καραμποϊκής, αυτός εκείνος, Τσανίδης στο rebound. Κερδίζει χώρο και το βάζει από κοντά. Όλα καλά. Μιστράει αρκετά το γήπεδο, η αλήθεια είναι. Και οι βήματες πρέπει να είναι προσεκτικές. Πολυχρονόπουλος, 7 δεύτερα για 3 στο σουτ, άστοχο. Καραμπούκης στα μελτικό rebound. Το κομμάτι παραμένει και στους Gangsters, οι οποίοι πήραν μπρος με κύριο εκφραστή, νομίζω, τον Σκάτσι πήγε από εκεί και μετά δεν νομίζω να έχω χάσει το προβάδισμα. Πίτσις πέρασε, ελίστηκε και έχασε την μπάλα. Γιάτσιος, ωραία πάση στον Βασίλη τον Λάιο, μέχρι μέσα εκείνος, άστοχος το νέα από Ξενίδης, καλάθι. Κέρδος ο Ρουσουπάρη. Εντάξει, τον βλέπω, ο Πολυχρονόπουλος τρέχει, δίεσαν ψηλά και το πλήρωσαν οι Gangsters, καλάθι και φάουλ. Περίοδο, Τσενίδης, Γιάτσιος, αμάτησε, είδε να fake screen από τον Βασίλη τον Λάιο, ποιος στέκεται για 2, αλλά αστοχή, τελευταία 45 δεύτερα. Πρόβλημα 6 πόντων για τους Gangsters, σταθερά, πάνω στον Πίλτσι. Στη γωνία, ο Ζώτος, ξανά, βρήκε ο δικός του, τον Brother Bichters στην δεύτερη περίοδο, 41-38. Κάτσιος, Λάιος, 12 δεύτερα για τους Gangsters, και από τα διαρρολόγια. Δύο Λάιος, άστοχος, rebound, 6 δεύτερα, 5-4 βήματα. Δεν το λαμβάνει να κάνει κάτι. ακόμα αναφορά θα γίνει. Λάιος για να δούμε, προσπίθηκε, σηκώθηκε, αλλά στόχισε. Παραλίγο να μου το βουλώσει. 41-38. Δεύτερο ημίχρονο στον Αγιονικόλαο. 15-20 το σκορ της πρώτης περίοδου, 26-18 το ευημέρου σκορ της δεύτερης. Έβαλαν τετάρτη οι Gangsters, Δημητριάδης δύσκολα αναποδόλια, Καλιάνο το Αποξενίδη, Παλάσσο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος πέρασε πολύ ωραία και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση. Τώρα 3-38. Ο Χρονόπουλος, καλάθι και φάουλ. Κατουσμόβου Ριάδης, τρεις ο πιστεύος, καλή άμυνα. Λάιο, έφτασε επαναλεκτικό, μπάλα έξω. Ο Χρονόπουλος, ο χρόνος τελειώνει. Όμως έτσι για το πρώτο λεπτό, 2-2 ποδοσφαιρικό το σκορ, 2 πόντια του Μαρκόπουλου και 2 από τον Πολυχρονόπουλο. Βίλτσις σταμάτησε δίπλα, πιέστηκε και έκανε το λάθος. Έχουν κάνει πολλές άμυνες, κυρίως από το δεκάλεπτο και μετά οι Gangsters, καλάθι παλικαρίσιο του Βασίλη του Λάιου. Χρονόπουλος για τον Αποξενίδη, για Μαρκόπουλος στην αλλαγή, μπάλα στον Δημητριάδη. Πήγε για τη Γιασκρίν, θα το πάρει, επικεφτεί προς τα μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Άρασαν οι άλλοι. Άλλη μία από για τον Δημητριάδη. Και αυτή 43-40. Κάποιος ο Γιώργος τον Βασίλη, καλάθι από εκείνον. Πέρα γρήγορα. Φτάνει 13 με την δεύτερη περίοδο. Κόπουλος έβαλε φρένο, άλλη μπαλά στον Σκάψιο, σκύρα από τον Αποξενίδη, σούτα από το έλμπο, λάτς. Πρώτη φορά μπροστά με συν 9 Gangsters. Ό,τι προβάζουμε είχαμε στην αρχή οι Brother Bichters. Χρονόπουλου πάσα αλλάζει το κίνδυνο. Βασίλη Ζώτος ξανά, άσχολα αυτή τη φορά. Πάρα πολύ καλή τεχνική στο σουτ. Σκάψιος δύο, Λάιος μέσα και αυτό. Ο φύγος του Γιώργου. Δεύτερος, μάλλον ο πρώτος στην τρίτη περίοδο, στην οποία έχει δύο Σκάψιος, δύο Μαρκόπουλος και τέσσερις ο Βασίλης ο Λάιος. Gangsters άκουσε εδώ. Πιστεύω από την άλλη μόλις δύο πόδια από τον Πολυχρονόπουλο. τη νέα στρατιωτική άμυνα των Gangsters. Time out, 6:35 στο ρολόι, 51-40. Επιστροφή με το time out, 51-40. Τους Gangsters, και κάποιος πέρασε και κέρδισε το φάουλ. Κάψιος για 2, ωραία κίνηση, μέσα και αυτό, νομίζω είναι μοίρα 100. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και παλιότερα. Σαν μέρτη 1 ή 2 χρόνια πριν, το φάουλ είναι χαμηλά από τον Αυτοξενίδη. Μάλλον για να δούμε, πάνω στην προσπάθεια είναι, έχουμε και μια συμπληρωματική βολή. Επισμό. Κενόπουλος στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ωραία την μπάλα στον Λάιο, καλάθι από εκείνον. Πολύ ωραία φάση, νομίζω όλη δουλειά είναι η assist από τον Πιάτσιο. Ριάβης γύρισε, κέρδισε το φάουλ και αυτός και θα εκτελέσει δύο παντρίδες στη σειρά του. Πρώτη. Και η δεύτερη. 55-45 διαφορά. Στις 10, μία στις 2. Μέσα ξανά το σουτάκι του Πιάτσιου. Έχει 8 πόντους. Καλά προσθέτει της Ευκαιδίας, καλά από τον Δημητριάδη. Διαφορά ξανά στους 10. Λάει ως μπάλα ξανά στον Μαρκόπουλο. Πάλι ο Δημητριάδης, τρίτο των Brothers. Γιάτσιος πάρει ένα screen, περάσει από το κέντρο, θα σπάσει την μπάλα έξω για δύο. Λάιος, rebound, ο έτερος. Ωραία πατήσε τον Βασίλη. Και άσιος χτυπάει συνέχεια εκεί που πρέπει, στον διάδρομο που του δίνει η άμυνα. Δημητριάδης σκέφτηκε αλλά δεν το πήρε, γύρισε πλάτη, κέρδισε χώρο, γύρισε εκεί, αλλά στόχισε πολύ καλή η άμυνα του Βασίλη. Κόπουλος πάει πολύ γρήγορα και κερδίζει το φάουλ. σε Ευρωπαϊκή Μαρκόπουλο. Αυτό επόμενο τη μέχρι στιγμής. Και τώρα 9. 59-47 συν 12. Νομίζω ξεκινούν και παίρνουν για τα καλά τον έλεγχο οι Gangsters. Υπάρχει ακόμα, αλλά θα εξηγήσω και με βάση την άμυνα που παίζουν από εδώ και στο εξής. Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σημαντικά. Οι Ολυμπιάδες καλάθι πανικαρίζουν ο θέατρος του πόντους. Πρέπει να διάζουν βέβαια, αλλά δεν το πάθει για να τα δούμε. Καραμποϊκής μόνος για ο Χρήστος, χλαφ. Είδα το παιδάκι για εκείνον. Αλλαγές μέσα, ξανά πιστεύω. Τρέκια 19. Δημητριάδης. Καραμπολίτης στο δεκαρισμάτι, μπαλά στην γωνία. Αλία Μαγματόπουλου. 3 δεύτερα, πίτσι, είναι τον χρόνο, σηκώθηκε από πολύ μακριά, αλλά δεν πέτυχε τον στόχο. 3 λεπτά ακριβώς. Λάιος, άκουσε το Βασίλη, σηκώνει το πιτσό από τον Μαρκόπουλο. Στον Καραμπόικη, χωρίς πολλή σκέψη, εκείνος, κακό το σουτ. Βάζει ο Ζώτος. Ναι, έβαλα. Ανυπροσπίσει. Καλό και το πλότερο λάσο. Καραμπούκης τρέχει. Φέτε επιτρέψει για τους Gangsters. Κακή η πάσα. Κακή και η δεύτερη. Αποφελίσεται. Περνάει. Στέκεται αλλά αστοχή. Νομίζω το τίτλο βολεύει τους λευκούς. Ωραία πάσα του Τσιάτσιου, καλάθι από τον Λάιο. Δεν θα είναι καλή συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο. Χρήστος Τσιάτσιος, άστοχος, rebound μακρινό από τον Ευγενόπουλο. Άστοχος, ο Μαρκόπουλος, μεγάλη πάση στον Τσιάτσιο, ένας συναντήριο ενός. Καλάθι, έχει φάουλ με δύο βολές. Ένα και 28, 66-49. Προσεγγίζουν το συν 20 πλέον οι Gangsters. Στον Πολυχρονόπουλο, παρά στον Δημητριάδη από το έλβο του σουτ. Άστοχο rebound ο Καραμποϊκής. Άλλη πάσα, Λάιος, το κόσμο του Τσιάτσιου, καλάθι, ακόμα ένα, με ωραίο τρόπο. Πολυχρονόπουλος, στο πλάτη, στο low post, πείτε, αλλά στο χείπτο στάθα εκτομένα για τον Μαρκόπουλου. Μισό λεπτό πιάθηκε ο Σκαραμποίκης, αστοχή στο layup με φόλο ο Βασιλισσολάιος. Ξεκινούν και φαίνονται τα πρώτα σημάδια κούρασης. Ερμόβ τα κίνηση για μην έρθει τα κοψίματα, εξού και αρκετή φόντη στον Γκάνστερ από αυτά. Στα δεύτερα διπλέδια άστοχος Πίλτσης, ούτε εκείνος 3-2-1 Καραμποή 70-49 σκορ τρίτης περίοδου. Τελευταίο δεκάλεπτο στον Αγιο Νικόλαο 70-49-29-11 το ευμέρου σκορ τρίτης περίοδου. Απόλυτη κυριαρχία των Gangsters, Σιάτιος άστοχος, ριμπάουντ ο Δημητριάδης. Πέντε απαραίτητες χώρες για το δημιουργικό πριν διαφέρα, από την άλλη ο Δημητριάδης με 4 πόντους ήταν ο high scorer για τους Brother Bichters. Μπαλά σε εκείνον για 3 στο shoot, 6 το χωράξε πριν, μπαλά φτάσει κοντά στη Στεφάνη. Αρκόπουλος σκόθηκε από το elbow και σκόθηκε της τελευταίας περίοδου. Ο Κυριάδης πέρασε στη γωνία, Διανόπουλος πάτησε την πλάγια γραμμή. Όχι. Και να δούμε λίγο τι ακολουθούν για τις δύο. Όπου να είναι η Winter Master League φτάνει προς το τέλος της. Καθήκη διαρκενό, παραδείγει στο καλό τριβοντάκι από τον Πολυχρονόπουλο. Και τους Brother θα ακολουθεί τριμποδιακός Griffins. Το πρώτο, μάλλον και τα δύο, το ψυχή. Σχετικά διάφοροι πλέον. Η Μόβ τριμποδάκι του Μαρκόπουλου. Κάνουμε για τους Gangsters. Στο μισή λοιπόν Βασίλης Ολάιος. Το πλασυγκρατή περνάει ανάποδο layup, εύκολο έβγαινε από πόντους. 77-52. Τρίποδιακός Griffins και Buzzer Eaters, τρία ματσάκια για τους Gangsters. Το επόμενο είναι στις 3 το επόμενο μήνα, σημαντικό με τον τρίποδιακό Καραμποίκης για 3, άστοχος rebound ο Αφουξενίδης ψηλά. Ο Μαρκόπουλος έκοψε η δωρεά την πάθος τον πάρει, παρά που μιστράει όμως. Μια γρήγορη ματιά που ρίχνω και στη βαθμολογική Brother σίγουρα δεν κινδυνεύουν άστοχο τον από το lay-up. Από την άλλη νομίζω είναι αρκετά δύσκολο να περάσει και στην πρώτη θέση οι Gangsters. Black Mamba σχετικά εύκολο πρόγραμμα και έχει μάλλον δεν έχει μισοβαθμία, οπότε είναι σχετικά ανοιχτό αυτό το κομμάτι. Πάμε όμως μέχρι το τέλος, έχει ακόμα ψωμάκι. Το σίγουρο είναι ότι οι Gangsters για ακόμα μία φορά θα παίξουν στα play-off της Master. Πρώτο φάουλ στην τελευταία περίοδο. Παίζουμε τον τρίτο, τον τρίτο ομίλου που είναι ματάρα αυτή. Άστοχο το μικρέν σουτ, από Τσενίδης τρέχει, είναι στον Λάιο, μέχρι μέσα ο Βασίλης, στέκεται και ευτοχή και αυτός. Στεβός, Παπαδομαρκόπουλος, Φαουλ, Πολυχρονόπουλος, ψηλά πρώτο για τους Brother Bichters. Μαρκόπουλος και αυτό, όχι, ωραία προσθήση, μπάλα έξω, καλή κυκλοφορία, τρίποτα από τη γωνία, αστοχό, από τον Γενόπουλο, από τον Ξενίδης, τρέχει ξανά το γήπεδο, Λάιος, μπάλα στον Πάρη, έχει την γυμναστική αλλά επιλέγει τον Μαρκόπουλο, για τρεις εκείνος, αστοχός, η μπάλα πάει πολύ στα χέρια του, δεν ξέρω αν θέλουν να το βγάλουν MVP. Έχει βάλει 7 μέχρι την τελευταία περίοδος, είναι και για να δούμε πώς έχει. 10-12-14-16. Πάμε για να χάσει κάτι. Έχει και τα κλεισματάκια, έχει και τα rebound, οπότε νομίζω οι πιθανότητες είναι καλές. Πίξης, έξω η μπάλα, τρεις ο Πολυχρονόπουλος, άστοχος, rebound ο Λάιος. Επίφυγε ο Γιώργος, ο Βασίλης δεν τον είδε, βάλε φρένο και έβγαλε την μπάλα έξω στον Μισιάτσιο. 5 λεπτά στα δικαστικού χαρακτήρα νομίζω. Στη Wixside, τρεις ο Μπιλ, άστοχος, rebound από Ξενίδης, την μπάλα ξανά σε εκείνον. Αυτούς αυτή τη φορά, μέσα αυτό. Εύστοχος ο Δημητριάδης. Και στην τελευταία περίοδο λόγω εντυπωσιακού του Πίλτσι φοβερή τάπα. Για τρεις ο Μαρκόπουλος μέσα. Γύρω στα άστοχο του τελείωμα από τον Γενόπουλο. Και το πρώτο Λουτσιάτσιου, από Ξενίδης πάλεψε αλλά δεν κέρδισε κάτι. 3-2-3, Πίλτσης από τα αριστερά, ούτε τώρα. Ξενίδης, Λουτσιάτσιος για 3. Άτυχος και άστοχος. Και άστοχος και από τον Πιτσί. Λαϊοστρέφει και δίνει το φάουλ ψηλά από τον Γενόπουλο. Λάιος στάθηκε στο νερά και τελείωσε την φάση σωστά. Έχει σκοτώσει και από εκείνον. Πολυχρονόπουλος για 3, rebound ο Βασίλης ο Λάιος. Δύο το σούτ ξανά, όχι. Από τον Bill, που ήλθε ελέγχει. Τελευταία 2,5 λεπτά. Ζώτος Πολυχρονόπουλος, καλή άμυνα Πιτσιάτσι, ο οποίος κλέβει. Ωραίο Βιβερδού, καλάθι, όχι. Πάνω ο Πολυχρονόπουλος. Ζώτος, δύσκολο σουτ, αστοχό, ριμπάουντ μακρινό. Ναι, ευκαιρία. Brother Bichters, καλή άμυνα του Καραμπούικη. Ελέγχει ο Πίλτσης, 9 δεύτερα. Δημητριάδης για 2. Σε μεγάλη κατοίκη κλάτς αυτός και ο Πολυχρονόπουλος νομίζω φαίνονται να είναι τα τελευταία χαρτιά τον Λεμόβ Ξενίδης, πάρ' το ρε πάρει τελευταία 100 δεύτερα στο μάτς. Τσιάτσιος θα το πάρει αλλά θα φανεί πολύ ακριβώς την μπάλα, τον πούλησε κανονικά τατά. Και η δεύτερη, ο Βασίλης ο Λάιος, συνδύο στον λογαριασμό του. Πολυχρονόπουλος. Τρίπλα που κάνει για τις Κάτσικες. Καλή προσπίση για δύο το σουτ, άστοχο. Τελευταίο λεπτό. Φτάσουν 90 λογικά οι Gangsters. Ένας παραδείγματος του Πολυχρονόπουλος και Τσιάτσιος. Κίνηση άστοχο τελείωμα, διπάμουν ο Λάιος. Μπάλα στον πάρει, θέλουν τριποντάκι. Άντε. Όρθι στον πάγκο. Άτυχος εδώ ο ψηλός. 36 δεύτερα, το μάτι τελειώνει 88-56, 15η νίκη των Gangsters, 13 των Brother Bichters. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.